Αλλάζουμε σελίδα, πάμε στα εθνικά μα θέματα να εστιάσουμε λίγο στο θέμα το μεταναστευτικό. Των ροών των μεταναστευτικών που ξεκινούν από την Τουρκία, είτε γιατί η Τουρκία του στέλνει προ τη χώρα μα, είτε γιατί κάνει τα στραβά μάτια. Όπω θα δούμε σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει Τούρκου στρατοχωροφύλακε να αγνοούν μετανάστε που κινούνται σε τουρκικό έδαφο και προσπαθούν να φτάσουν στην Ελλάδα. Είναι η Μίνα Καραμίτρου μαζί μα που έχει ρεπορτάζ. Και από το βίντεο που θα δούμε, Πόπι, βγάζει κανείς το συμπέρασμα ότι με τις ευλογίες των Τούρκων στρατοχωροφυλάκων, παράτυποι μετανάστες ψάχνουν να βρουν τα, τις διαδρομές αυτές για να περάσουν το ποτάμι. Όπως λοιπόν εδώ βλέπετε, αυτό το βίντεο είναι πριν από δύο ημέρες στον Εύρο. Εδώ βλέπετε λοιπόν το όχημα των στρατοχωροφυλάκων των Τούρκων να περνάει ακριβώς δίπλα από παράτυπους μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται πάνω στο ποτάμι και ψάχνουν να βρουν τρόπο για να κατέβουν και να περάσουν απέναντι, να περνάει ακριβώ δίπλα του, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να του προσπερνάει. Αν βέβαια μπορούσαμε να κάνουμε και μεγάλη ανάλυση τη εικόνα, θα βλέπουμε κάποια στιγμή μάλιστα που χαιρετιούνται κιόλα μέσα από το αυτοκίνητο. Δεν σταματούν λοιπόν καθόλου. Θα περίμενε κανεί να σταματήσει. Δεν σταματούν όπω το τονίζει κι εσύ. Και αναρωτιέται κανεί, μήπω ψάχνουν να βρουν και κανένα πέρασμα, να του υποδείξουν από πού πρέπει να περάσουν. Και τι μπορεί να είχε γίνει και πιο πριν, που δεν βλέπουμε στην εικόνα εμεί. Εγώ λοιπόν θυμίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα που έχει τραβηχτεί από κάμερε ασφαλεία πάνω στο ποτάμι πριν από δύο ημέρε. Βλέπουμε καταρχά ότι ενώ είναι άσχημε καιρικέ συνθήκε, έχει χιώνει τώρα πάνω στον Εύρο, ακόμα λοιπόν και αυτή την εποχή ψάχνουν διακινητέ να περάσουν παράτυπου μετανάστε στην Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια έχουν αυξηθεί κατά πολύ και οι περιπολίε των Ελλήνων σύνοριοφυλάκων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.